όλο το πρόγραμμα είμαστε ικανοποιημένοι. Μια και σήμερα είμαστε εδώ για το Your Face. Σαφέστατα ήταν μια χρονιά που πήγε καλύτερα από την πρώτη, άρα μόνο ικανοποιημένοι μπορούμε να είμαστε. Επιλογή σας με τον Τάκη Ζαχαράτο, πώς φάνηκε τελικά? Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικός και οι δημοσιογράφοι αλλά το κοινό. Αυτό ακούω, ότι ήταν μια εξαιρετική παρουσία και βοήθησε γενικά το πρόγραμμα. Δεν ξέρω το μέγεθος της ευχαρίστησης. Σας πείραξε αυτό? Έψαχα, καθόλου. Όχι. Νομίζω ότι πέρασε καλά. Αυτό ένιωσε ο Τάκης, αυτό είπε. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Ο καθένας έχει το βάρος αυτού που λέει, βεβαίως, έχει και την ευθύνη. Προφανώς έτσι είναι. Πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς? Να λένε όλοι αυτό που θέλω εγώ? Εγώ έχω πει ότι αυτό που θέλουμε για το Voice είναι να συνεχίσει η διομάδα, η οποία ήταν εξαιρετική. Ο Θέμος Αναστασιάδης, ωστόσο, φέτος έκλεισε λίγο ενηγματικά. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι. Έχουμε μία σχέση μακροχρόνια. Είναι σημαντικός παράγοντας, όπως και η Radio Arvilla στο μείγμα προγράμματός μας. Πιστεύουμε σε αυτό που λέμε εμείς Late Night Zone. Με τον Νίκο, εγώ προσωπικά έχω συνεργαστεί και στον Αλφα, αλλά και στον Αντένα. Δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη λογική της μεταγραφολογίας με τον τρόπο που το θέτεται. Είναι συνεργάτης του Μέγκα. Ήμασταν συνεργάτες για 3 χρόνια σε μια εξαιρετική συνεργασία. Αυτό που μπορώ να μιλήσω είναι για τη δική μας συνεργασία με τη Ζέτα, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή, είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Αυτό που μπορώ να πω και να της ευχηθώ είναι ότι το καλύτερο για αυτήν και τώρα και στο μέλλον.